Είμαστε με τον Τάσο Παλή, υποψήφιο Δημοτικό Σύμβουλο με το συνδυασμό Νέα Δράση, Νέος Δήμος, πρόεδρο του ΝΟΟ και μέχρι τώρα ειδικό συνεργάτη στο Δήμο Μυτιλίνης. Κύριε Παλή, πώς αποφασίσατε να συνεχίσετε τον αγώνα αυτό στην αυτοδιοίκηση? Καταρχάς, να σας καλωσορίσω στον Ναυτικό Όμιλο. Βρισκόμαστε σε ένα σημείο που λίγοι ξέρουν, μάλλον οι πιο παλιοί. Είναι από τα πιο ωραία σημεία, θεωρώ, της πόλης. Βλέπετε, έχει μια υπέροχη θέα. Η ανάμειξη μου με τα κοινά τα τελευταία 4 χρόνια ήταν πολύ δημιουργικά για μένα. Κατάφερα να βρω τρόπους και ευκαιρίες πραγματικά να βοηθήσω από το σημείο που ήμουν και από τη θέση που είχα στο Δήμο. Και θεωρώ ότι πλέον έχω και την εμπειρία, αλλά και την όρεξη και τη θέληση να κάνω πολύ παραπάνω πράγματα, παρέα με τη νέα ομάδα του Πανάγου Κοφέλου. Κάνοντας έναν απολογισμό, ποια είναι τα θετικά στοιχεία της δράσης σας και ποια είναι εκείνα που δεν έχουν ολοκληρωθεί και θέλετε να τα συνεχίσετε? Τα δείγματα γραφής, τα δικά μου, νομίζω ότι μπορούμε να τα ξεχωρίζουμε σε 3 επίπεδα. Το ένα το κομμάτι ήταν την έξυπνη πόλη. Σε αυτό το επίπεδο ο Δήμαρχος, ο Στρατής, ο Κίτελης, μου έδωσε άπλετο χώρο να κινηθώ. Έτσι λοιπόν έκανα πολύ καλές σχέσεις με το Δήμο Τρικαίων και με τον κύριο Παπαστεργίου και με την ομάδα του και καταφέραμε να έχουμε πλέον μια πλατφόρμα έξυπνης πόλης όπου μπορεί ο Δημότης να την επισκέπτεται και να παραθέτει τα παράπονά του αλλά και τις υποδείξεις του και να μπορούμε να διαχειριζόμαστε μέσα από το Δήμο όλα τα αιτήματα. Πέρα από αυτό έχουν δρομολογηθεί χρηματοδοτήσεις για το επόμενο βήμα της έξυπνης πόλης, όπου ήδη υπάρχουν προγράμματα όπου έχουμε εξασφαλίσει χρηματοδότηση για την επόμενη μέρα. Το άλλο μεγάλο κομμάτι που ασχολήθηκα ήταν ως Γενικός Διευθυντής στον Αναπτυξιακό Οργανισμό. Θα είδατε ίσως θες και την επίσκεψη του Marketing Greece, όπου μας παρέδωσε τα πρώτα κομμάτια μιας μελέτης για τον τουρισμό, το οποίο όλοι οι ειδικοί λένε ότι το πρώτο βήμα για να ξεκινήσουμε για την εξυγίνηση του τουρισμού, ειδικότερα μετά από όλα αυτά που έχουμε περάσει ως νησί, πέρα από την υγειονομική κρίση, αλλά κυρίως τη μεταναστευτική, είναι να ξεκινήσουμε μια πολύ εμπεριστατωμένη και δυνατή μελέτη. Την έχουμε παραδώσει στους καλύτερους. Έχουμε καταφέρει και έχουμε διεκδικήσει ένα πολύ σεβαστό ποσό για τον τουρισμό του Δήμου Μυτιλίνης, το οποίο έχει ξεκινήσει τώρα να δείχνει τα πρώτα του αποτελέσματα. Πέρα από αυτό, ο Αναπτυξιακός Οργανισμός κατάφερε να εντάξει έργα της τάξης των 6,5 εκατομμυρίων ευρώ, που είναι αρκετά και διάφορα, δεν έχει νόημα το να σας τα πω. Επιγραμματικά, στον ΚΑΡΑΤΕΠΕ θα γίνει όλη η ανάπλαση του κέντρου κυκλοφοριακής αγωγής. Θα φτιαχτεί ο χώρος εκεί με ένα πολύ μεγάλο κέντρο νεοφεών επιχειρήσεων. Θα γίνει ο δρόμος, τώρα μόλις δημοπρατήθηκε αυτή την εβδομάδα, όπου έχει να κάνει την αγροτική οδοποιία της Παναγιούδας, της Μόριας και του Αφάλωνα και πολλά άλλα έργα τα οποία θα αρχίσουν να φαίνονται στην πορεία. Το τρίτο μεγάλο κομμάτι που είχα, και ίσως να μην το ξέρει πιο πολλοί κόσμος, ήταν ότι είχα αναλάβει τις δημόσιες σχέσεις όσον αφορά την εκπροσώπηση τύπου με το εξωτερικό. Περάσαμε πραγματικά, όπως ξέρετε και εσύ, και είσαι και εσύ δημοσιογράφος και τα είδες από κοντά, μία κρίση η οποία είναι πρωτόγνωρη για έναν Δήμο. Καταλαβαίνετε ότι ένας Δήμος δεν θα μπορούσε να έχει και δεν έχει κανένας ειδικό τμήμα δημοσίων σχέσεων με το εξωτερικό. Οπότε εδώ εκ των πραγμάτων έπρεπε ένας άνθρωπος να προσπαθήσει να κρατήσει τις ισορροπίες με την επικοινωνία όλων των μέσων που ερχόντουσαν. Και ξέρετε πολύ καλά ότι ήρθαν όλα τα μέσα. Όταν λέμε όλα, όλα τα διεθνή μέσα παγκόσμιας εμβέλειας ήρθαν εδώ και ρωτήσανε για το μεταναστευτικό. Εκεί ήταν μια πάρα πολύ δύσκολη δουλειά για μένα, όπου έπρεπε να κρατήσω τις ισορροπίες των ανθρώπων που θέλανε να βάλουν μια ταυτότητα στους Μυτιλινιούς και να τους πούνε είτε ακροδεξιούς, είτε ακροαριστερούς, είτε ό,τι ακραίο θέλανε, προκειμένου εντός εισαγωγικών να περάσουν το μήνυμα που εκείνοι θέλανε. Το να μπορέσουμε να κρατήσουμε το Μυτιλινιό όρθιο και να μιλήσουμε εκ μέρους των Μυτιλινιών και όχι εκ μέρους όλης της κατάστασης. Εμείς δεν ήμασταν εδώ για να λύσουμε το μεταναστευτικό σε παγκόσμιο επίπεδο. Ήμασταν όμως εδώ να οχυρώσουμε τη γνώμη, την κοινή γνώμη, την παγκόσμια κοινή γνώμη ως προς την τοπική κοινωνία. Νομίζω ότι τα καταφέραμε, τα πήγαμε πάρα πολύ καλά και αυτό φαίνεται και από έρευνες που έχουν γίνει από πανεπιστήμια του εξωτερικού, όπως το Harvard που έχουν έρθει εδώ και κάνουν τα μεταπτυχιακά τους πάνω στο μεταναστευτικό. Αυτό που έχουν να πούνε είναι ότι ακόμα και οι ακραίες φωνές που ακούστηκαν στη Μυτιλίνη δεν ήταν τόσο ακραίες, ήταν μέσα στο πλαίσιο της λογικής και ότι ο Δήμος μας και οι πολίτες, πάνω απ' όλα με μεγάλη αξιοπρέπεια, στάθηκαν απέναντι σε αυτό το παγκόσμιο πρόβλημα. Ως προς το έργο που θα θέλατε να συνεχίσετε ή να ξεκινήσετε διατηρώντας τη σκυτάλη, ποιο είναι? Καταρχάς θεωρώ ότι θα πρέπει να μην προτρέχουμε. Πρώτα ο λόγος είναι στους πολίτες,
αν αναγνωρίζουν την πορεία μου και ό,τι έχω κάνει μέχρι τώρα, κυρίως στο τεχνοκρατικό επίπεδο, διότι εγώ δεν έχω ασχοληθεί πάρα πολύ ούτε με πολιτική ίντρικα, αλλά ούτε και με πολιτική. Η δική μου ενασχόληση μέχρι τώρα ήταν να κοιτάξω να δω πώς τα προγράμματα θα μπορούσαμε να δουλέψουν, να τα χρηματοδοτήσουμε, να μπορούσαν να υλοποιηθούν. Οπότε έχω μάθει όλες τις διαδικασίες για το πώς μπορούν να γίνουν κάποια πράγματα πιο γρήγορα. Αν λοιπόν οι πολίτες εμπιστευτούν να συνεχίσω αυτό που έκανα, θα ήθελα πάρα πολύ να συνεχίσω το κομμάτι της έξυπνης πόλης. Αναλόγως και το ποια θέση ευθύνης ενδεχομένως θα μπορούσα να έχω στην πορεία, θα με ενδιαφέρει πάρα πολύ και ο αθλητισμός, όπου εκεί έχω και αρκετά δείγματα γραφής που τα έχουμε δει και μέσα από τον ναυτικό όμιλο, αλλά και με την ενασχόλησή μου με τα αθλητικά όλα αυτά τα χρόνια. Και θα δείξει στην πορεία πώς θα εξελιχθούν τα πράγματα μετά τις εκλογές. Η συνέντευξή μας γίνεται στο χώρο του ναυτικού ομίλου, ωστόσο όπως διαπιστώνουμε δεν είναι στην καλύτερη κατάσταση. Ποιες παρεμβάσεις θεωρείτε ότι πρέπει να γίνουν προκειμένου οι πολίτες να επωφεληθούν του χώρου αυτού? Κοιτάξτε, τα τελευταία χρόνια έχουμε κάνει μια πολύ μεγάλη προσπάθεια στο ναυτικό ομίλο. Ίσως και εσείς γνωρίζετε από τις αθλητικές μας επιτυχίες. Έχουμε ανέβει κατακόρυφα στη λίστα στην κατάταξη, να το πω έτσι, των ομίλων, σε πανελλήνιο επίπεδο, αλλά και σε παγκόσμιο επίπεδο, φαντάζομαι παρακολουθείτε τις επιτυχίες μας. Σαν διοίκηση όμως, έχουμε προσπαθήσει να δουλέψουμε και πάρα πολλές εγκαταστάσεις. Οι εγκαταστάσεις που ανήκουν στον όμιλο έχουν ανακαινιστεί. Το κοπηλατήριό μας έχει γίνει πλέον καινούριο και οι εγκαταστάσεις του γυμναστηρίου και ό,τι ανήκει στον όμιλο έχει ανακαινιστεί. Ο μεγάλος σκοπός και το μεγάλο σχέδιο θα ήταν να μπορέσουμε να δώσουμε μια ανάπλαση σε όλο το πέταλο του ναυτικού ομίλου. Αυτό δηλαδή που ξεκινάει από ένα εγκατελειμμένο πάρκινγκ τώρα που βλέπετε από την παλιά Σελάνα και καταλήγει μέχρι το παλιό κολυμβητήριο του ναυτικού ομίλου, το παλιό ανοιχτό κολυμβητήριο που τώρα έχει μετατραπεί, όπως ξέρετε, σε λιμανάκι. Όλο αυτό το κομμάτι έχει την εντύπωση, θεωρώ με τη Λινιός, ότι ανήκει στο ναυτικό ομίλο. Η αλήθεια είναι ότι δεν είναι έτσι. Το κομμάτι αυτό αποτελεί μέρος του αστικού ιστού. Είναι μια χρυσή ευκαιρία στο καινούριο ΕΣΠΑ αυτό το κομμάτι να ενταχθεί στη βιώσιμη αστική ανάπλαση. Αναπλάθοντας αυτό το κομμάτι, θα ενταχθεί ουσιαστικά στις υπηρεσίες του πολίτη. Δηλαδή, θα μπορεί να το επισκέφτεται ο πολίτης και να μπορεί να κάνει ναυταθλητισμό σε εγκαταστάσεις μαζί με τον ναυτικό όμιλο ή να μπορεί να έχει τις βάρκες του και να πηγαίνει για ψάρεμα, να χαίρεται δηλαδή τη θάλασσα. Θα μπορούσε να δημιουργηθεί εδώ ένα σύγχρονο αλιευτικό καταφύγιο, ώστε να μην υπάρχει αυτή η εικόνα που βλέπετε, όπου δεν υπάρχει καμία οργάνωση και καμία μελέτη. Επίσης, θα μπορούσε το σχέδιο αυτό να προβλέπει μια εκπαιδευτική πισίνα. Τα τελευταία χρόνια, εδώ ό,τι έχει γίνει χωρίς καμία μελέτη, μπάλωμα πάνω στο μπάλωμα, ίσα-ίσα για να μπορέσουμε να βολευτούμε για την επόμενη μέρα, που καταλαβαίνετε ότι αυτό δεν είναι εικόνα Μυτιλήνης του 2023. Θα σας πω ότι ο Μυτιλινιός από το 1947, όπου έχω βρει μια εφημερίδα, από τότε θεωρούσε ένα πολύ μεγάλο σκοπό το κομμάτι αυτό της Μυτιλήνης να αναδειχθεί και να αποτελεί το διαμάντι της πόλης. Αυτό είναι ένα προσωπικό μου όραμα, ένα όραμα όλων των αθλητών του ναυτικού ομίλου και ένα όραμα όλων των προκατόχων μου, όλων των προέδρων του ναυτικού ομίλου πριν από μένα. Θα ήθελα να μπορέσει να μπει. Ήδη ο Πανάγος ο Κουφέλος το έχει εντάξει στο πρόγραμμά του. Είναι πολύ μεγάλη ευκαιρία. Είναι τώρα που είναι εντάξιμο. Δυστυχώς, όπως ξέρετε, γήπεδα μπάσκετ ή γήπεδα άλλα τα οποία έχουν να κάνουν τον αθλητισμό δεν είναι πλέον εντάξιμα. Δεν υπάρχει χρηματοδότηση γι' αυτό. Οπότε δεν είναι κάποια ευκαιρία να μπορέσουμε να το κάνουμε. Η μεγάλη ευκαιρία είναι εδώ, είναι στο ναυτικό όμιλο.